What's up? This is Will Cooper at the Vice headquarters in Brooklyn. You know, the Greek gods are the best gods because all they do is bang and beat each other up. Our Greek offices went to find the people who still worship these awesome deities. This is Oh My Gods. Μερικοί τους λένε παγανιστές και ειδωλολάτρες. Άλλοι δωδεκαθεϊστές. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ύστερα από 2.000 χρόνια περίπου, μπορεί και λιγότερο, ακούστηκε σε εκεί κατά μέρη ο ύμνος του Ποσειδώνα. Είναι Σάββατο βράδυ και δεν έχουμε βγει για ποτό. Έχουμε έρθει στο στέκι του ύπο του Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών για να γνωρίσουμε μερικούς πολύ θρήσκους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν εμπιστεύουν σε Χριστούς και σε Παναγίες. Αυτό είναι ένα μόνο από τα δεκάδες σωματεία δωδεκαθεϊστών που υπάρχουν στη χώρα. Είναι ίσως το πιο γνωστό και πιο παλιό. Σήμερα έχει ομιλία ο εμπνευστής της θρησκευτικής τους κοινότητας, ο Βλάσης Γασιάς, και ήρθαμε για να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν, τι πιστεύουν και γιατί. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα βραδιά του προσωπικού Αθήνα Καρπιβόλος. Σήμερα θα καταπιαστούμε με τις αρετές της σταθερότητας και της κοσμιότητας. Σε τι πιστεύετε? Πιστεύουμε σε αυτό ακριβώς που πιστεύαν διαχρονικά οι Έλληνες μέσα στην ιστορία, προτού έρθει ο χριστιανισμός. Δηλαδή αυτό που πίστευε ακριβώς ο Περικλής, ο Λεωνίδας, ο Θεμιστοκλής, η φιλοσοφή μας. Και ποιες είναι οι βασικές αρχές αυτής της πίστης? Εμείς δεν είμαστε μονοθεϊστές, δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό, αλλά σε πολλούς. Όπως ο Δίας για παράδειγμα, η Αθηνά. Ναι, είναι μια εθνική θρησκεία, έχει να κάνει άμεσα με το έθνος των Ελλήνων, δηλαδή το διαμόρφωσαν αυτοί που λεγόντουσαν Έλληνες. Φυσικά, ακούγοντας θρησκεία των Ελλήνων και αρχαίες Ελλάδες, αναρωτήθηκα αν οι Έλληνες εθνικοί έχουν οποιαδήποτε σχέση με ακροδεξιούς εθνικιστές. Εγώ ως ακροδεξιά στοιχεία βλέπω στο δημόσιο χώρο, όλοι οι θρησκόληπτοι είναι Βυζάντια μιλάνε, σταυροκοπιώνται, για αρχαία Ελλάδα κανονική εθνική δεν μιλάει κανένας. Πόσο μάλλον για πολυθεϊσμό που έχει να κάνει καθαρά με σχέση διαλεκτική των πραγμάτων και είναι μόνο δημοκρατικό γιατί δεν μπορεί να μπει σε άλλο πλαίσιο ο πολυθεϊσμός. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ σαν αρχή είναι ότι όταν ο άλλος μπορεί να λύσει την αντίφασή του, την προσωπική του αντίφαση, και να θεωρήσει ότι μπορεί να είναι χρυσαυγίτης και να είναι και εθνικός, μπορεί να είναι κομμουνιστής και να είναι και εθνικός, μπορεί να είναι ό,τι του ήρθει και να είναι και εθνικός, ή χριστιανός και να είναι και εθνικός, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό, δικό του το πρόβλημα. Χρυσαυγίτες ή χριστιανούς στη συγκέντρωση μπορεί να μην βρήκα, αλλά βρήκα τον κύριο Μιχάλη, πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πώς από το κουκουέ ήρθες τώρα εδώ πέρα? Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάδα χρηματική. Σε παλιούς συντρόφους σου το έχεις πει αυτό, τους έχεις προσελκύσει στο το χώρο εδώ? Βεβαίως. Έχουν έρθει δηλαδή. Δηλαδή υπάρχουν και μέλη πρώην κομμουνιστές επίσης, τόσο από σένα. Βεβαίως. Ναι. Μετά τη συγκέντρωση θέλησα να μάθω περισσότερα πράγματα για την καθημερινή ζωή των Ελλήνων εθνικών. Καλώς τα παιδιά. Γεια σου, Εμιλία. Γεια σου. Η Αναστασία είμαι εγώ. Έτσι βρέθηκα στο σπίτι της Εμιλίας, μια 40χρονης υπαλλήλου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, που εδώ και 20 χρόνια έχει ασπαστεί την αρχαιοελληνική θρησκεία. Αθηνά, ε. Ας πούμε εδώ πέρα, θα βάλω καλαμπόκι, θα βάλω, έχω σιτάρι, θα βάλω τους ξηρούς καρπούς, θα τα στολίσω έτσι όμορφα, τώρα βρω και κανένα λουλουδάκι έτσι να βάλω στη μέση. Τη βρήκα μαζί με την κόρη της να ετοιμάζεται για την πρώτη φετινή γιορτή των Ελλήνων Εθνικών στο Ήπεθρο, που θα γινόταν την επόμενη μέρα. Ετοιμάζεται για αύριο? Αυτό είναι για τον κόσμο, για μας δηλαδή, για όσα συμμετέχουν, ένα κέρασμα. Σαν πώς μας δίνουν τυροπιτάκια οι μαμάδες μας στην εκδρομή, δηλαδή. Κάπως έτσι, ναι, εντάξει. Θυσίες δεν κάνετε? Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε θυσία. Ας πούμε, θυσία είναι η προσφορά που κάνουμε. Προσφορά στο βωμό. Δεν κάνετε, δηλαδή, ξέρω εγώ, κρυάρι. Ναι, θα βουτήσουμε τώρα ένα κρυάρι να το θυσιάσουμε. Προς Θεού δεν έχουμε τέτοια. Τι κάνετε? Γινόντουσαν, αν αναβιώσει η θρησκεία μας, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή το ελπίζουμε, γιατί γι' αυτό παλεύουμε. Άμα να γίνονται σωστά όπως πρέπει να γίνονται. Όπως πρέπει να γίνονται. Κάθε άνθρωπος εξελίσσεται μέσω του διαβάσματος, μέσω βιωμάτων, μέσω της παρατήρησης. Μια πετσετούλα, Σοφία μου, πετσετούλα, φέρε ματιά. Κάποια πράγματα απορρίπτεις, κάποια πράγματα δέχεσαι ή κάποια πράγματα εστερνίζεσαι σε κάποια καινούργια πράγματα. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει, επειδή εμένα μ' αρέσει το βανίλια καραμέλα. Πολύ μ' αρέσει. Παίρνω και
διαβάζοντας κάποια πράγματα, άρχισαν να μου γκρεμίζονται κάποια πράγματα τα οποία ήταν έτσι κι αλλιώς σε κλωστές κρεμόντουσαν, γιατί δεν ήταν καλά τεκμηριωμένα. Πράγματα για τον χριστιανισμό. Και τον χριστιανισμό κυρίως, ναι. Επειδή εκεί πίστευα, δεν πίστευα κάτι άλλο, ας πούμε. Εγώ απέρριψα τον χριστιανισμό, γιατί είδα ότι δεν τέριαζε τελικά σε αυτό που ήθελα εγώ και σε αυτό που πίστευα εγώ. Φορεματάκι μας. Πόσο χρόνο ήσουν όταν πήρες το αρχαιοελληνικό όνομα και ας πούμε μπήκες στη θρησκεία? Εγώ ήταν πριν κάποια πόσα χρόνια. Όχι, ήμουνα ήδη μέσα. Ήμουνα μέσα στην ιεροπρακτική ομάδα. Ήμουνα, είχα διαβάσει, είχα κάνει και το ήθελα κάποια στιγμή. Το ζήτησα εγώ από μόνη μου και λέω θέλω να κάνω ονοματοδοσία. Καταρχήν έγινε στη Γόρτινα πάλι, που θα πάμε αύριο. Α, ναι. Για κάντε το λίγο έτσι να δούμε. Επειδή προστάτης Θεός μου είναι ο Ποσειδώνας και ο καθένας όταν λέει τον ύμνο του, λέει τον ύμνο του προστάτη Θεού του, και εγώ είπα τον ύμνο του Ποσειδώνα, για μένα ήταν όντως πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ύστερα από 2.000 χρόνια περίπου, μπορεί και λιγότερο, ακούστηκε σε εκείνα τα μέρη ο ύμνος του Ποσειδώνα. Έλεγε από τους χώρους τους οποίους θεωρείται ότι γεννήθηκε αυτός ο Θεός. Το επόμενο πρωί βρέθηκα μαζί με καμιά 70 Έλληνες εθνικούς σε ένα μισθωμένο πούλμα καθοδόν προς την αρχαία Γόρτινα, στην Αρκαδία. Πάμε κατευθείαν για αρχαία Γόρτινα. Εκεί θα μείνουμε οπωσδήποτε κάνα 2 ώρες ίσως και παραπάνω και θα επιστρέψουμε στο χωριό το ελληνικό για φαγητό. Μετά το φαγητό θα γίνει στις 5 ώρες, θα γυρίσουμε Αθήνα. Σύντομα φτάσαμε και στα μέρη του Ποσειδώνα. Βέβαια, με τα λατρευτικά σκεύη παραμάσχαλα, δεν αργήσαμε να κινήσουμε διαφόρων ειδών υποψίες. Παιδιά, μας θυσιάζετε? Όχι. Αλλά αυτό τι είναι? Δεν είναι κολυμπήθρα αυτό. Δεν είναι, τι είναι, μωρέ παιδιά. Είναι τρίποδας. Εν τω μεταξύ, οι ετοιμασίες πάνω στο λόφο είχαν ξεκινήσει για τα καλά. Αυτός είναι ο βωμός, έτσι? Όχι, αυτό είναι το τραπέζι του βωμού. Α. Τι είναι αυτό, Παναγιώτη, εξήγησε μου τι είναι αυτό τώρα. Ξένη Δία, δεν ελληνικά ξέρεις. Άσε το επιχειρήσεις αστυνομιάς. Ο Δίας, είχαμε τον Ξένιο Δία που ήταν φιλόξενος. Κανένας άλλος δεν είχε. Αυτό είναι ψωμί δηλαδή, το έχετε φτιάχνετε εσείς. Ωραία. Εσύ θα συμμετέχεις στη διαδικασία. Και για πες, για ποια είναι η διαδικασία? Στήσαμε το βωμό, μετά από λίγο θα ντυθούμε και θα ξεκινήσουμε την ιεροπραξία μας. Α, τι θα φορέσεις δηλαδή? Θα φορέσουμε κάποια ρούχα, θα τα δεις τώρα. Είναι πολύ ήρεμη στιγμή αυτή για τους 12 θέστες, οπότε πρέπει να μιλάμε χαμηλόφωνα. Έχουν κάνει ήδη τις σπονδές τους. Έχουν προσφέρει γάλα, μέλι και διάφορα άλλα υγρά πάνω σε κάτι πέτρες, που μάλλον είναι ο βωμός. Είδαμε και τους ύμνους τους να τους λένε έτσι πολύ ένταση. Όσμιο το σύμπαν! Ουρανών είδε θάλασσαν, είδε χθόν απαν βασίλιαν, αυξητά φασφόρε, κάρπι με πεάν. Και τώρα κάτι ψέλνουν. Φαίνονται όλοι πάντως πολύ συγκινημένοι και ο κόσμος κάνει απόλυτη ησυχία. Εσένα καλούμε, εσένα ημού. Πραγματική κατάνοιξη. Βοηθάει και η φύση πάρα πολύ. Σε όλη τη διάρκεια της τελετής είμαι εστιασμένος εκεί και έχω ανοίξει τον εαυτό μου σε αυτό που
Εκείνη τη στιγμή δέχεται την επίκληση των συνελλήνων που γύρω-γύρω κάνουν την τελετή. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι όντως δεν είναι απλώς μια αυταπάτη ότι όλα είναι όλα και όλα επικοινωνούν με όλα. Εκεί πέρα αισθάνεσαι ξεκάθαρα ότι όντως είμαι τμήμα του σύμπαντος και ουσιαστικά αν μπορέσεις και ανοιχτείς σε αυτό το επίπεδο, τότε έχεις την καθολική εμπειρία. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι όντως είσαι τμήμα του όλου. Εμείς κάθε χρόνο τιμούμε την νεαρινή σμερία, τον Ασκληπιό, τον Απόλλωνα, την Υγεία. Αυτό ακριβώς που αντιπροσωπεύει αυτός ο χώρος. Αλλά όταν τιμάτε κάτι άλλο, πάμε αλλού. Επειδή δυστυχώς αυτό το κράτος που λέγεται ελληνικό δεν μας αναγνωρίζει, οι τρεις αναγνωρισμένες θρησκείες είναι τρεις μόνο στην Ελλάδα. Είναι ο Χριστιανισμός, ο Εβραϊσμός και ο Μεμεθανισμός. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχουμε και χώρο να μπορούμε να πηγαίνουμε στα ιερά τα δικά μας, ας πούμε, να κάνουμε και εμείς τις τιμές μας. Εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι πρόσβαση για λατρευτικούς λόγους. Δηλαδή, εσείς θα θέλατε να κάνετε και κάποια διαδικασία στον Παρθενώνα, για παράδειγμα. Μα αυτονόητο είναι αυτό. Όλες οι εθνικές παραδόσεις. Δηλαδή, και ο Ινδιάνος έχει δικαίωμα να πάει στα ιερά του, και ο Ίνκας να πάει στο Ματσουπίτσου. Και αυτό είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει. Είναι ένα ευχολόγιο του ΟΗΕ αυτό. Θέλησα να μάθω γιατί η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν αναγνωρίζεται επισήμως στην Ελλάδα. Πήγα λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας για να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων. Το Σύνταγμά μας είναι σαφέστατο, προστατεύει απολύτως τη θρησκευτική ελευθερία. Σε αυτή τη χώρα μπορεί οποιοδήποτε να προσεύχεται ελεύθερα σε όποιον Θεό επιθυμεί και πιστεύει ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν παραβαίνει τους νόμους και το Σύνταγμα. Εάν κάποιος ζητήσει να κάνει λατρεία μέσα στον Παρθενώνα, προφανώς δεν πρόκειται να λάβει ποτέ άδεια να κάνει λατρεία στον Παρθενώνα. Και μάλιστα, αν θέλει να επικαλεστεί ιδιοκτησιακά δικαιώματα εμέσως προφασιζόμενος στη θρησκεία, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό και βεβαίως δεν θα γίνει δεκτό. Υπάρχει ένα όριο σε όλα. Δεν είμαστε θρησκευτικό κράτος, κοσμικό κράτος είμαστε. Ότι εξαιτίας της παράδοσης, της κουλτούρας, της ιστορίας μας, έχουμε δώσει συγκεκριμένες νομικές μορφές σε συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες. Και αναγνωρίζουμε μια ιδιαίτερη σχέση που υφίσταται με τη συγκεκριμένη θρησκεία, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, αυτό είναι κάτι που αφορά την πολιτισμική και ιστορική μας και εθνική μας διαδρομή. Βέβαια, τέτοιες απόψεις φέρνουν πολλές φορές τους Έλληνες εθνικούς αντιμέτωπους με τους χριστιανούς. Τόσο πολύ που στην επίσκεψή μου στα γραφεία τους είχα ακούσει να αποδίδουν στους μονοθεϊστές ακόμη και την οικονομική κρίση. Ξέρουμε τι είναι στην αλήθεια. Τι είναι στην αλήθεια. Αλλά δεν καθόμαστε να τη δηλώσουμε ότι είναι η αλήθεια μας. Θεωρούμε αυτονόητο να βγαίνει ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, υπουργός και να λέει αυτό η πολιτική είναι μονόδρομος. Από την ώρα που ο κόσμος το θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχει ένας δρόμος, τον ακολουθούν από πίσω. Το ένα είναι βέβαια χριστιανισμό, το λέει το μνημόνιο, τώρα μην τα μπερδεύουμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν θα μπορούσες να φτάσεις ποτέ στο μνημόνιο, αν δεν ήσουν χριστιανό. Αλήθεια τώρα. Δεν θα μπορούσε ποτέ. Δηλαδή, συμφωνείτε σε αυτό. Ναι. Με αυτοί που έρχονται απ' έξω, έρχονται με έναν οικονομισμό καρβινικού στυλ που είπαμε πάντα. Αυτοί είναι προτεστάτες. Που μετράνε τα πράγματα. Δηλαδή, αν ήταν πολυθεϊστές, δεν θα υπήρχε μνημόνιο. Όχι. Πολλοί θεωρούν τις απόψεις αυτές ή και τους ανθρώπους με τους λευκούς χιτώνες που τις πιστεύουν, κάπως γραφικούς. Εγώ πάντως που τους γνώρισα, έστω και για λίγα 24 ώρα, κατάλαβα ότι είναι απλώς κανονικοί άνθρωποι που πιστεύουν σε μια θρησκεία. Όπως και να έχει, πολλοί από εμάς ίσως δεν θα μπαίναμε καν στη διαδικασία να αναρωτηθούμε ή να αμφισβητήσουμε όσα εκείνη, φοβούμενοι μη μας κάψει ο Θεός ή και ο Δίας. Στη Γόρτινα πάντως δεν συνέβη τίποτε από τα δύο.